Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση εξασκείται στην δημιουργία θετικών ειδήσεων που θα εμπεδώσουν στην κοινή γνώμη την πεποίθηση πως η έξοδος από την κρίση είναι πιο κοντά από ποτέ. Με λέξεις κλειδιά στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η δίκαιη ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Κομική σημασία για το Μέγαρο Μαξίμου και η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα την Πέμπτη, ο οποίος και θα συνοδεύεται από επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για τις αποκρατικοποιήσεις που θα τρέξουν από το φθινόπωρο. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να γίνει γνωστό το όνομα του νέου Προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη συνεδριάζει στην Αθήνα η Επιτροπή Επιλογής προκειμένου να επεξεργαστεί την λίστα των καλύτερων υποψηφίων. Κατά πληροφορίες, η Επιτροπή Επιλογής θα περάσει τους υποψήφιους που ξεχώρισαν από συνεντεύξεις και αυτοί που θα κριθούν ως οι επικρατέστεροι θα προταθούν στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τριπλή απειλή πρόκειται να αντιμετωπίσει ο ΑΕΔ από τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς η διάταξη του πολυνομοσχεδίου που επιτρέπει στους απλήρωτους εργαζόμενους να διεκδικήσουν επίδομα ανεργίας από τον οργανισμό εκτιμάται πως θα κινητοποιήσει πλήθος αγανακτισμένων υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτούς θα προσθεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες που ενώ έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους δεν έπαιρναν το επίδομα, καθώς και εποχικοί ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι οποίοι κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν μπαίνουν και αυτοί στο Ταμείο Ανεργίας. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο κειμένου 814,77 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,48% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.